Αγαπητά μας παιδιά, μικρά και μεγάλα, κύριοι παράγοντες και εκπαιδευτικοί της Ποδοφαιρικής Ακαδημίας του ΠΑΟΚ της πόλεως μας, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί αδελφοί, με πολύ χαρά βρίσκομαι παιδιά σήμερα ανάμεσά σας και μάλιστα είναι σπουδαίο το να βρίσκεται κανείς μέσα σε μια κοινωνία μικρών παιδιών, γιατί όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να μαθητεύουμε από εσάς τους μικροτέρους σε ό,τι έχει σχέση με το άδολο του χαρακτήρου σας, αλλά και με την δύναμη την οποία ο καθένας σας έχει μέσα στην ψυχή του για ζωή, για προπόνηση, αλλά και η δυναμικότητα την οποία κρύβεται, επαναλαμβάνω, μέσα στην ψυχή σας και στο σώμα σας, γίνεται για μας μια αιτία, ούτως ώστε να αγωνιστούμε κι εμείς για το καλό και το μέλλον του αύριο, το οποίο εσείς θα παραλάβετε από τα δικά μας χέρια. Και βέβαια, ευλογούμε σήμερα εσάς πρώτιστα και μετά τον χώρο στον οποίο έρχεστε και αθλείστε, αφού όλοι μαζί εδώ με τους παράγοντες, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές, αποτελείτε αυτή την ποδοσφαιρική ακαδημία της πόλεως μας που έχει το όνομα του ΠΑΟΚ και που για πριν τρία συνεχή χρόνια αγωνίζεται, αλλά τόσο όμορφα και τόσο δημιουργικά, και αυτός ο αγώνας των προηγούμενων χρόνων γίνεται η αρχή και το εφαλτήριο για τα επόμενα πολλά, μέσα από τα οποία εσείς μαθητεύετε και διδάσκεστε. Και όπως ακούσατε, και ίσως δεν θα καταλάβατε οι μικροί, αλλά οι μεγάλοι ίσως το εντοπίσατε σήμερα στην ακολουθία την οποία τελέσαμε τον αγιασμό, παρακαλέσαμε τον Θεό να μην τρέχετε στο κενό, αλλά να τρέχετε και ο κόπος σας να έχει ένα αντίκρισμα. Ποιο είναι αυτό το αντίκρισμα? Όχι της φιλοδοξίας σας, της προσωπικής φιλοδοξίας, αλλά το κοινό καλό για τον τόπο μας, για την πόλη μας, για τη Θράκη μας, για τη Ροδόπη μας και γενικότερα για το έθνος μας. Και εμείς οι Έλληνες, έτσι όπως ξέρετε και όπως βλέπετε και όπως ξέρουμε όλοι από την ιστορία μας, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε καλούς αθλητές, καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τιμούν την πατρίδα μας και την Ελλάδα μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Και ξέρετε, οι μικρότεροι, αυτούς τους μεγάλους ποδοσφαιριστές που σήμερα θαυμάζετε, δεν θα πω κάποια από τα ονόματά τους για να μην ξεχάσουμε κάποιους και τους αδικήσουμε. Ξεκίνησαν κάπως έτσι, από μια μικρή ακαδημία, κλωτσώντας μια μπάλα σε ένα γήπεδο, και μετά είδαν ότι έχουν έφεση, ότι έχουν το τάλατο από το Θεό και το χάρισμα και φτάσαν εκεί που φτάσαν. Έτσι λοιπόν και εγώ θέλω να σας προτρέψω να αγωνίζεστε, να αγωνίσετε την ψυχή σας με τα μαθήματα του σχολείου σας, που πηγαίνετε όλοι στο σχολείο. Να αγωνίζετε την ψυχή σας με την προσευχή σας και με την πίστη μας στο Θεό. Και να αγωνίζετε και το σώμα σας μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες, αλλά και από τις δραστηριότητες αυτής της Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας του ΠΑΟΚ της πόλεως μας. Και από εκεί και μετά θα δούμε στο μέλλον ποιος θα διακριθεί και ποιος θα φτάσει πολύ ψηλά. Εγώ εύχομαι να διακριθείτε όλοι, να γίνετε καλύτεροι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα και στον τόπο μας. Να πάτε όσο γίνεται πιο ψηλά. Να πάτε όμως όχι για να δοξαστείτε εσείς ο καθένας προσωπικά, αλλά να δοξάσετε και να τιμήσετε την πατρίδα μας την Ελλάδα, η οποία είχε, έχει και θα έχει παλικάρια. Εμείς δεν ζηλεύουμε κανέναν άλλον. Τους τιμούμε όλους, όπου και αν βρίσκονται. Όμως τα δικά μας παλικάρια, οι δικοί μας ποδοσφαιριστές, θεωρούμε και λέμε ότι είναι οι καλύτεροι, γιατί έχουν μια λιονταρίσια ψυχή. Έτσι λοιπόν και εσείς, όλοι μαζί εδώ, σαν μια μεγάλη οικογένεια, με τους παράγοντες, τους εκπαιδευτικούς και όλοι εσείς τα παιδιά που αθλείστε εδώ, να έχετε και να κάνετε μια ζηλευτή ακαδημία ποδοσφαίρου, την οποία θα ζηλεύουν οι πάντες, αλλά και μέσα από την οποία θα είστε όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή τη χαρά και την ευκαιρία να είμαι σήμερα μαζί σας, να τιμούμε κι εγώ από τη δική σας παρουσία και να ευχηθώ καλή δύναμη στα έργα σας και στις προσπάθειές σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.